Λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε Vintage Toys 2024. Έκθεση παιχνιδιών, ρετρό και όχι μόνο. Κάτω γίνεται χαμός. Έχει McQueen, έχει Kit, έχει φλιπεράκια, έχει arcade. Και είχε και δύο συναυλίες. Σήμερα έχει τουρνά, Κυριακή. Χθες είχε Πασχάλη. Χαμός, πάμε κάτω να δούμε τι παίζει. Vintage Toys, η έκθεση παιχνιδιών η οποία ξεκίνησε το 2015 και 9 χρόνια αργότερα έχει γίνει πλέον θεσμός. Η φετινή έκθεση πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του Taekwondo Βοντό στο Παλαιό Φάληρο. Στη συγκεκριμένη έκθεση μπορούσες να βρεις αγαπημένα σου παιχνίδια περασμένων δεκαετιών, αγαπημένες σου συνήθειες παλαιότερων χρόνων όπως VHS, βιντεοκασέτες, arcade καμπίνες, video games και ό,τι γενικά έκανε ένας νέος στην δεκαετία του 80 και του 90. Στη συγκεκριμένη έκθεση μπορούσες να βρεις ακόμα και την αγαπημένη σου παλαιά κονσόλα. Sega, Nintendo, PlayStation και ό,τι άλλο υπήρχε στα 80s και 90s. Παλιές κασέτες, παλιά παιχνίδια, αν και για να είμαι ειλικρινής, δεν βρήκα κάτι super wow ή κάτι super συλλεκτικό. Πιο πολύ είχε να κάνει με παιχνίδια τα οποία δεν είχαν πολυποληθεί, δεν είναι πολύ εμπορικά ή είναι πάρα πολύ εμπορικά, οπότε δεν έχουν και κάποια φοβερή αξία. Η αλήθεια είναι ότι οι τιμές είχαν ξεφύγει. Γενικά, ψιλοτσιμπημένα όλα. Κούτες με κουτά τα παιχνίδια για Sega, για Atari Jaguar, για PlayStation, για PlayStation 2, για Dreamcast και άλλα πολλά. Όμως πραγματικά δεν βρήκα τίποτα. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν βρήκα τίποτα στο στυλ το δικό μου, σε αυτά που ψάχνω. Γενικότερα έβρισες, έτσι. Και όταν λέω έβρισκες, έβρισκες από το αγαπημένο μου arcade, το Cadillac and Dinosaurs, μέχρι κασέτες για το Game Boy, Donkey Kong, Super NES και άλλα πολλά. Μέχρι και η Barbie ήταν εκεί μαζί με το σπίτι της. Ελπίζω στην επόμενη έκθεση να δούμε και κάτι αντίστοιχο από G.I. Joe ή He-Man. Και πάρα πολλά ψιλικά είδη. Γιατί την εποχή του 90 και του 80 τα ψιλικά τζίδικα, τα μικρά μάρκετ πουλάγανε παιχνιδάκια για όλους τους μικρούς μας φίλους. Ψιλικοκό και άλλα πολλά. Όπως τερατομάχους, σκέιτμπορμάνια, μπουγελόφατσες, κατουλίνια, μορουλίνια και όλα αυτά ήταν εκεί στην έκθεση μαζί με αυτοκόλλητα. Βέβαια οι τιμές τους έχουν ξεφύγει. Τιμητική τους όμως είχαν και το μπάσκετ, γιατί τη δεκαετία του 90 μπάσκετ σήμαινε παπούτσια, σήμαινε Nike Air Max, σήμαινε Air Jordan, σήμαινε Shaq Attack, Shaquille O'Neal, Kemp, Rodman και όλη η φάση ήταν εκεί. Πολλά μπασκετικά παπούτσια από τη δεκαετία του 90. Είχε
πολλά αυτοκινητά και είχε σουμπούντεο, είχε κάστρα και πολιορκητές, είχε arcade μηχανήματα, είχε flipper. Γενικά όσοι είχατε παρευρεθεί στην προηγούμενη έκθεση, ήταν σχεδόν η ίδια, απλά πολύ μεγαλύτερη και απλωμένη σε ένα πολύ πιο ωραίο χώρο. Αυτό. Και εδώ πέρα είναι η φάση του ό,τι να είναι. Ένα περίπτερο που έχει μπουγελόφα τη σκομπολόγια Star Wars, κάτω πουλάει το Pro Evolution και παραδίπλα πάγκος όπου έχει μπουκάλι κοκακόλας ρετρό, παλαιό τηλέφωνο, ρετρό πιστολάκι, ένα κουτάκι της Pepsi και ό,τι άλλο μπορούσε να φανταστείς, ήταν παιδιά στη συγκεκριμένη έκθεση. Και αν είσαι και λίγο μεγαλύτερος, σίγουρα θα έβρισκες κάτι, μιας και η έκθεση είχε πολλά κόμιξ από τη δεκαετία του 50, του 60 και του 70. Και όχι μόνο αυτό, είχε αυτοκινητάκια, είχε στρατιωτάκια, είχε παλιές κούκλες, ναι, πάρα πολλές παλιές κούκλες. Και το highlight, αυτοί εδώ πέρα στρατιώτες, στρατιώτες μιας άλλης εποχής. Και οι συλλέκτες εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχουν ολόκληρο το λόχο, όχι μία και δύο, όλο το ναυτικό. Όπως και στην προηγούμενη έκθεση, έτσι και στη φετινή. Την τιμητική τους είχαν τα σχολικά είδη παλαιότερων χρόνων. Αν είσαι μαθητής του 80 του 90, σίγουρα στη συγκεκριμένη έκθεση θα έβρισκες κασετίνες, αλληλογραφίες, στυλούς, μαρκαδόρους και γενικά ό,τι είχες εκείνη την εποχή, όπως ξύστρα, μπασκέτα και άλλα πολλά. Όσο για εμένα προσωπικά, οι κούκλες με φρικάρουνε. Ναι, είχε πάρα πολλές κούκλες που προφανώς δεν ήταν από μαγαζιά, ήταν από κάποια κοριτσάκια που τις έχουν αποχωριστεί πλέον. Και λίγο μετά το Annabelle με φρικάρουνε να βλέπω τις κούκλες εκεί να με κοιτάνε. Πέρα από κούκλες όμως, είχαμε και πάρα πολύ Playmobil. Ναι, γιατί στα 80's παίζαμε πάρα πολύ με Playmobil. Οπότε τα παλιά Playmobil της Λύρας είχαν την τιμητική τους. Επίσης είδαμε κούκλες Barbie με φορέματα τα οποία τα φτιάχνουν οι ίδιοι συλλέκτες και είχαν κάποια ιδιαιτερότητα. Όπως και να έχει, φρόντισα να κάνω ένα γρήγορο βίντεο για όσους δεν μπορέσατε να είστε εκεί, να δείτε τι είδαμε, να δείτε και εσείς τι είδα και να μοιραστείτε τις γνώμες σας, να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας παλιό παιχνίδι. Όπως και να έχει, αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνεις ένα like και ένα subscribe. Και κάπου εδώ βλέπουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο παλιό δωμάτιο με ελληνικές σημαίες, ποδιές, τσαρούχια, το συνοικιακό βίντεο κλαμπ και όλη η φάση γενικά μύριζε μια άλλη εποχή. Μια εποχή πολύ μακρινή πλέον. Λοιπόν, παιδιά, αυτή ήταν η έκθεση. Like, subscribe στο κανάλι. Κάναμε ένα βιντεάκι έτσι γενικό να δείτε μερικά πράγματα. Έπιασε λίγο κατάθλιψη, γι' αυτό είμαι κάπως έτσι γενικά. Ναι, τι θα γίνουν όλα αυτά που συλλέγουμε άραγε. Γράφτε μου comment από κάτω.